Θα λίγο καλύτερα αυτό που ήθελε να πει ο πρόεδρος για τον Όλυψο, να πούμε ότι σε εκείνο το παιχνίδι για να γίνει συμπλήρωση, η ομάδα του Όλυψο θα μπορούσε κάλλιστα να μην δώσει τις εμφανίσεις και να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά. Πόσο μάλλον μια ομάδα που δεν έχει πάρα πολλές νίκες στην ιστορία της, ανταυτού έδωσε κανονικά τις εμφανίσεις που δεν χρησιμοποιούσε, έγινε το παιχνίδι και μάλιστα γέννησε και η αναγέννηση σε εκείνο το μάτς. Επίσης, αυτό που γίνεται με τους παλέμαχους, το είχαμε πει και πέρυσι και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και φέτος, η σχέση που προσπαθεί να αναπτύξει η αναγέννηση ασφαιριού πρέπει να είναι αμφίδρομη. Προφανώς και βραβεύει κάποιους ανθρώπους. Όλες οι ομάδες όμως έχουν ανάγκη από την παρουσία αυτών των ανθρώπων στο γήπεδο. Όχι την θεματική απαραίτητα παρουσία, αλλά την φυσική παρουσία. Πρέπει οι άνθρωποι που βραβεύονται, πρέπει οι άνθρωποι που έχουν φαρέσει την φανέλα αυτής της ομάδας και γνωρίζουν πολύ περισσότερα από ό,τι λέμε εμείς από εδώ, αυτό το βήμα, να πλησιάσουν τον σύλλογο και να τον βοηθήσουν πάλι να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους συμβούλους που βρίσκονται εδώ, αφού καλέσουμε τον έπαρχο, τον κύριο Γιώργο Χαλκιδιό, να έρθει να μας πει δύο λόγια.